Λοιπόν, παιδιά, αυτός ήταν ο μύθος για το τέρατος της Νέση. Για την επόμενη εβδομάδα θέλω να μου φέρετε πληροφορίες για έναν παρόμοιο τοπικό μύθο. Κάτι είχα ακούσει για μια πετρωμένη γυναίκα. Μπορούμε να βρούμε κάτι πιο ενδιαφέρον. Σαν τι? Κάτι έλεγε η γιαγιά μου για ένα φίδι. Καλό ακούγεται, πάμε να το ψάξουμε. Γεια σας, κύριε Αλεξία. Εσείς ξέρετε κάτι για το φίδι? Όχι. Τίποτα. Καλά. Προσέξτε. Μην πείτε ποτέ το όνομά του 3 φορές μπροστά στον καθρέφτη. Μάτια που δεν υπήρχε φίδι. Ακούσατε, το είπε κάποιος για καλαμπούρι, για σφύρο, έτσι, και έγινε πιστευτό σε όλη την κοινωνία των Μακρυσίων. Εγώ δεν είμαι από τα Μακρύσια, αλλά είχα ακούσει ότι κάποιο φίδι ήταν μεγάλο, το οποίο ξεκίνησε κάπου τον προφήτη Ηλία, που πάρω κάπου εκεί, και εμφανίστηκε προς τα κάτω. Το είχατε δει ποτέ? Όχι, είχα ακούσει. Τώρα μπορεί να το είχε πει κάποιος και ψέμα. Την αλήθεια. Κατά τη γνώμη σας είναι αλήθεια? Ναι. Από πιστεύω. Ήταν κάποιο μεγάλο φίδι. Το είδαν άλλοι που μου το είπαν. Φίδι κάποιος γείτονος, μετά ξαφαγίστηκε. Ούτε μάθαμε τι έγινε και πώς. Το ξέρεις. Α, εκείνο εκεί κάτω. Ναι. Τι να πω. Πιστεύεις ότι ήταν αλήθεια? Όχι. Όχι. Δεν ήταν αλήθεια. Εγώ δεν το πιστεύω. Άλλοι λέει το είδαν. Εγώ δεν είδα τίποτα. Εν τω μεταξύ, άλλος ένας που μας είπε, μας έλεγε τότε το είδε, έχει πεθάνει τώρα. Τότε είχαν βγει πολλές πρόβες. Εσείς δεν το είχατε δει ποτέ? Όχι, όχι. Δεν το είχαμε δει. Ούτε και πήγαμε. Όχι. Εγώ ήθελα να πάμε. Τα παιδιά που εξαφανίστηκαν, που γράφτηκαν στις εφημερίδες. Εξαφανίστηκαν παιδιά από εδώ? Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Σακίδια. Τσεκ, τσεκ. Φακί. Τσεκ. Νερό. Τσεκ. Και κασκινά. Τσεκ. Καπέλο. Ωραία. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Η ομάδα εξερεύνησης πάει να βρει τη φωλιά του φιδιού. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι. Να την βρούμε, ρε. Τι λέει? Ωχ, παιδιά, κοιτάξτε. Ναι, ναι, είναι ο Νόντας. Ναι, ναι, τον κυλάτε. Κοιτάξτε εδώ. Γιατί να το ακολουθήσουμε? Ωραία, πάμε. Πάμε.
κάτσουμε. Για από εδώ να μην το πάει. Παιδιά, θα βγούσετε αυτό. Τρέξτε! Ναι, θα απαντήσω, τι θέλω. Υγεία, θυμάσαι για ένα μύθο που μας είχες πει εδώ στο χωριό για ένα φίδι που τρόμαζε τον κόσμο? Τον Όντα. Πού κρύβεται τώρα ο Νόντας? Ο Νόντας κρύβεται προς τον προφήτη Ηλία σε τίποτα βάτα μέσα, σε κάτι τέτοιο. Μήπως να πάμε να ψάξουμε για το φίδι? Όχι, να μην πάτε για το φίδι, γιατί χαθήκαν κάτι παιδιά εκεί πάνω στον προφήτη. Γεια, έχεις κάτι άλλο να μας πεις γι' αυτό? Έχω ένα μεγάλο μυστικό. Εκεί στον προφήτη που πήγα, αντί για μανιτάρια, βρήκα αυτό. Είπαμε ότι είναι ο Νόντας, έτσι. Πού θα τη στήσουμε? Σε αυτό το δέντρο. Οκ, okay, πάμε. Πάμε, ωραία. Θα έρθουμε να την πάρουμε αύριο. Πάμε. Πάμε. Γιατί δεν τα γράφεις αυτά? Κάνε! Ναι! Μου κάνει και θα διώξω εσάς και να κρατήσω μόνο τη γιαγιά, έτσι.